Καλώς ήλθατε λοιπόν στη K Gold Temporary Gallery, στον οργανισμό που επιχειρεί να φέρει από το 2014 τη σύγχρονη τέχνη κοντά στο ευρύ κοινό της Λέσβου και να βάλει το νησί και στο χάρτη των πολιτιστικών πραγμάτων διεθνώς, θα έλεγα. Παρουσιάζουμε αυτό το καλοκαίρι, που είναι το ένατο καλοκαίρι που δρούμε στο νησί της Λέσβου, την έκθεση φωτογραφίας Summer Bouquet με τη συμμετοχή 6 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ιδέα αυτή πώς ξεκίνησε για αυτό το Summer Bouquet? Στην πραγματικότητα θέλαμε να γιορτάσουμε την queer κουλτούρα. Ξεκινήσαμε πέρσι με μια έκθεση που εστίαζε στο θρύλο της δικής μας ποιήτριας της Αφούς. Επομένως αποφασίσαμε να συνεχίσουμε λίγο αυτή την έρευνα και καλέσαμε 6 φωτογράφους να διαβάσουν ένα σύγχρονο queer ποιητή, τον Andrew Macmillan, και συγκεκριμένα το ποίημα του «Ένα δώρο», το οποίο αφορά την ανθρώπινη επαφή, τις σχέσεις, την επικοινωνία, ένα θέμα που νομίζω μας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία 2 χρόνια με τον COVID. Ο λόγος για τον οποίο το έκανες εδώ στην Αγία Παρασκευή και όχι κάτω στο κέντρο της Μυτιλήνης, ποιος ήταν? Νομίζω ότι η Αγία Παρασκευή είναι ένα πολύ κομβικό σημείο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του νησιού, γεωγραφικά αν το σκεφτεί κανείς, είμαστε ακριβώς στο κέντρο. Είναι βέβαια και ο τόπος καταγωγής μου. Έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αγία Παρασκευή, μόνος είμαι πολύ χαρούμενος που το κάνω αυτό εδώ. Έφυγες από το νησί, σπούδασες και ξαναγύρισες, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θες να γυρίσεις τον τόπο σου, να ξεκινήσεις κάτι τέτοιο? Νομίζω η αγάπη και το μεράκι για τον τόπο, να επιστρέψω κάτι στους ανθρώπους, στην κοινότητα δική μου. Παρόλο που θα έλεγα ότι η δράση που κάνω έχει τοπικό χαρακτήρα και καρδιά και ψυχή, ταυτόχρονα το γενικότερο αποτέλεσμα είναι κοσμοπολίτικο, είναι διεθνές, είναι για όλους και αυτή την κίνηση θέλω να πετύχω. Το να φέρω την τέχνη κοντά στους δικούς μου ανθρώπους, αλλά ταυτόχρονα προβάλλω και το νησί ως ένα προορισμό σύγχρονου πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Πολύ ωραία. Η ιδέα που σου έρχεται κάθε φορά για να κάνεις μια έκθεση, για να κάνεις ένα event, ποια είναι, δηλαδή από τι ξεκινάς και το σκέφτεσαι? Πολύ συχνά πατάω σε τοπικές ιδέες ή αντικείμενα, συλλογές, αλλά αυτό, επειδή είναι λίγο περιοριστικό, σαφώς όταν διερευνώ τα συγκεκριμένα θέματα ή αντικείμενα, έχω στο μυαλό μου ευρύτερες θεματικές που αφορούν τόσο επίκαιρο όσο και διαχρονικά θέματα, κοινωνικά θέματα που απασχολούν όχι μόνο τη δική μας κοινότητα, αλλά φυσικά και πολύ άλλο κόσμο. Ακριβώς πίσω μας υπάρχει μια φωτογραφία του στούντιο Προκοπίου, ο Φίλιππος Προκοπίου, ένας εκ των 2 μελών του ντουο, είναι από το Λισβόρι. Ο οποίος δεν ζει στο Λισβόρι, αλλά είναι η καταγωγή του. Πολύ σωστά, ζει στο Λονδίνο και μάλιστα θα είναι εδώ μαζί μας τον Αύγουστο. Πολύ ωραία. Ναι. Η έκθεση πόσο θα κρατήσει, πόσο θα την έχεις εδώ? Ξεκινάει στις 25 του Ιούνιου και θα κρατήσει ως και το τέλος του καλοκαιριού, 28 Αυγούστου. Θα είναι ανοιχτά τι ώρες? Είμαστε ανοιχτά Παρασκευή ως Κυριακή, ναι, από τις 11 έως τις 2 και από τις 7 έως τις 10. Για αυτούς που δεν άγγιξα ποτέ, για αυτούς που ήθελαν να δουν ταινίες, που ήθελαν να μιλήσουν, που ήθελαν σιωπή και έλεγαν ότι μιλούσα πάρα πολύ, για αυτόν που είδα εβδομάδες μετά γελώντας, για αυτόν που μου σέρβιρε καφέ και δεν αναγνώρισε τα χέρια μου, για τους αισιόδοξους που γράφουν τα ονόματά τους σε τείχους τουαλέτας, αυτούς που ποτέ δεν τηλεφώνησα, για αυτούς που τηλεφώνησα αλλά δεν απάντησαν, που άφησαν την αγάπη μας να αιωρείται από τους γάντζους στην οροφή εκείνης της κρεαταγοράς, για αυτούς που έφυγαν και ησύχασαν, αυτούς που ήθελαν γνώση, ήταν περίεργοι, που κέρδισαν κάτι από κάθε συνάντηση, χρησιμοποίησαν ο ένας τον άλλον, που πήραν ό,τι χρειαζόταν, για όλους όσους πλήγωσαν, που ένιωσαν καμένοι, αυτούς που δεν συνειδητοποίησαν ότι όλοι καίγονταν, αυτούς που δεν κοιμήθηκαν ποτέ, που πέθαιναν κάθε βράδυ, αυτούς που είπαν ότι θα σκότωναν γι' αυτό. Για όλους αυτούς, ένα δώρο. Ήμασταν νέοι. Είχαμε μόνο τα σώματά μας. Νικόλα, εδώ έχεις κάνεις στην καλερί και κάποιες συνεργασίες? Βέβαια, οι περισσότερες παραγωγές που κάνουμε αναπτύσσονται σε συνεργασία με διάφορους πολιτιστικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη έκθεση Summer Bouquet αποτελεί μέρος του παράλληλου προγράμματος του Athens Photo Festival, του μεγαλύτερου διεθνούς γεγονότος στην Ελλάδα για τη φωτογραφία.
Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζουν κάποιο γεγονός εκτός της πρωτεύουσας, επομένως είμαστε ιδιαίτερως χαρούμενοι που η έκθεσή μας αποτελεί μέρος αυτού του προγράμματος. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο δεύτερο όροφο, στον οποίο βρίσκεται η βιβλιοθήκη και το study room της Καλερί. Έχουμε μια παράλληλη έκθεση, παράλληλη δηλαδή του Summer Bouquet. Η έκθεση στην ουσία παρουσιάζει 6 καλλιτέχνες με έργα από τη συλλογή της K-Gold Temporary Gallery. Θελήσαμε να εστιάσουμε σε 6 κέρια έργα που σχετίζονται με την ιστορία του οργανισμού, γιατί ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε καλά, ως νομαδική πλατφόρμα. Επομένως, η επιλογή αυτών των έργων είναι από εκθέσεις που έχουν παρουσιάσει σε όλο το νησί από το 2014 έως σήμερα.